ναι, σε κλίμακα ύποστηρίξας την των λόγων σου μεθόδων πασί. Ιωάννη καθάρσεως προς θεωρίας ανάγων την έλαμψη. Πάτερ Ωσίε, Χριστόν τον Θεόνικε, 30 Μαρτίου Ιωάννου Οσίου του Συγγραφέου της Κλίμακος Ευβούλη σοσίας, Μητρός του Αγίου Παντελεήμονος Ιωάβ Προφήτου Ιωάννου Οσίου του Εντοφρέατη, Ιωάννου Ιεροσολύμων, Ζαχαρίου νεοϊερομάρτυρος του Ενκορίνθο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συγγραφέας της Κλίμακος. Ήταν γιος πλούσιας και ευσεβεστά της οικογενείας και είχε λάβει πολύ καλή μόρφωση. Νέος ακόμη αφοσιώθηκε στην προσευχή, τις μελέτες και την συγγραφική εργασία πήγε στο όρος Σινά, κοντά σε έναν από τους μεγαλύτερους αναχωρητές, τον Μαρτύριο, ο οποίος καθοδήγησε πνευματικά και ασκητικά τον νεαρό τότε Ιωάννη. Μετά από τέσσερα χρόνια έγινε μοναχός και η φήμη των αρετών του και της σοφίας του είχε διαδοχή ευρύτατα. Πολλοί μοναχοί και λαϊκοί έρχονταν κοντά του για να ζητήσουν την συμβουλή του. Μετά από επιμονή και απέτηση των αδελφών της μονής του Σινά, δέχθηκε και έγινε ηγούμενος. Η ταπεινοφροσύνη του ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Μολονότι υπήρξε άριστος και δόκιμος διδάσκαλος της ελληνικής παιδείας. Ζούσε ασκητικά, με προσευχή και αξιώθηκε του προορατικού χαρίσματος. Εμφανίστηκε στον ύπνο ενός μαθητού του, και τον ξύπνησε πριν να τον συντρίψει ένας βράχος. Η νοσταλγία όμως της ερημικής ζωής έκανε τον Όσιο Ιωάννη να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί πάλι στις μελέτες του. Εκοιμήθη περίπου το 650 και μας άφησε πίσω ως παρακαταθήκη δύο σπουδαία συγγράμματα του, την κλίμακα και τον λόγων προς τον πιμένα. Ιδού μερικοί λόγοι του από την κλίμακα σχετικά με το θεμέλιο των αρετών την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ουράνιος ανεμοστρόβιλος που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσο της αμαρτίας στα ύψη του ουρανού. Και μητέρα της πηγής είναι η άβυσο των υδάτων, πηγή δε της διακρίσεως η ταπείνωσης. Η κλίμαξ αποτελείται από 30 λόγους, τους 30 βαθμούς της νοεράς και θείας αρετής του Κυρίου. Ονομάζεται κλίμαξ διότι ο κάθε λόγος αναφέρεται σε μία αρετή και το όλο έργο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία κλίμακα με 30 σκαλοπάτια, 30 αρετές που οδηγούν τον άνθρωπο που έχει αφιερωθεί στο Θεό από την γη προς τον ουρανό. Η Αγία Ευβούλη, η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονα, εκοιμήθη ειρηνικά. Ο δε ιερομάρτης Ζαχαρίας ο νέος, ο επίσκοπος Κορίνθου, άθλησε στην Κόρινθο το 1684 και τον αποκεφάλισαν οι Τούρκοι.